Πύργος, ώρα 11 το πρωί. Και αυτή είναι η εικόνα στην πρωτεύουσα της Ηλίας, με ουρές πολλών μέτρων και διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους. Η ταλαιπωρία και ο εκνευρισμός των οδηγών χτυπά κόκκινο. Η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη αυτές τις μέρες. Το ξέραμε, το ξέρουμε κάθε Αύγουστο το ίδιο γίνεται. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο και να έχει κίνηση, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μια αστυνόμευση και μια καλύτερη κατάσταση σε θέμα πάρκινγκ και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η πόλη μας. Η κάθοδος των ετεροδημοτών αλλά και τα έργα που εκτελούνται σε δρόμους στο κέντρο της πόλης που στην ουσία την έχουν κόψει στα δύο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση στις κεντρικές αρτηρίες. Και χθες που ανέβηκα είχε πιο πολύ εδώ στην Πατρών. Δηλαδή παντού να είναι στην Ελλάδα τώρα, αυτές τις μέρες, όποια να πας, δικαιολογημένο είναι. Στο όλο ζήτημα έρχεται να προσθεθεί και το θέμα του πάρκινγκ. Έχει πολύ κίνηση, είναι δύσκολα. Ναι. Είναι, αλλά αυτά είναι προβλήματα που τα ξέρουμε εμείς οι ντόπιοι. Καλό είναι οι αρχές εδώ να κάνουν κάτι, να λύσουν κάποια θέματα. Τώρα όμως, εκτός από τους δρόμους, η κίνηση φαίνεται πως έχει αυξηθεί και στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, με τους επαγγελματίες να χαμογελούν και πάλι. Η κίνηση έχει ανέβει κατακόρυφα. Έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου και όσο πηγαίνουμε προς τις 15 κορυφώνεται. Το κυκλοφοριακό είναι πρόβλημα, ειδικά τώρα εδώ στο κέντρο που γίνονται και αναπλάσεις. Υπάρχει έντονο πρόβλημα, πρέπει να παρκάρεις έξω από την πόλη. Είναι εμφανής διαφορά, έχουν κατέβει αρκετοί ετεροδημότες και στους δρόμους το βλέπουμε και στα μαγαζιά μας. Αντέχεται η κατάσταση στους δρόμους. Στους δρόμους, εντάξει, όπως κάθε μικρή πόλη που δεν έχει τις υποδομές για τόση μεγάλη κίνηση, υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά εντάξει, λίγο υπομονή, καλή διάθεση και όλα θα γίνουν.